Βέβαια στην Αγγλία άλλαξαν απόψε τα δεδομένα. Η Manchester United έχει ξεφύγει 7 βαθμούς. Η οικογένεια της Καλαθόσφαιρας στην Κύπρο ετοιμάζεται για το PAP All Star Day που θα γίνει την Κυριακή και θα περιλαμβάνει πολλές καινοτομίες σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Εβδομάδα All Star Game, αυτή που διανύουμε με τους φίλους της Καλαθόσφαιρας να δημονούν για τη μεγάλη γιορτή του αθλήματος. Το ραντεβού έχει δοθεί στις 30 Δεκεμβρίου στο Στάθος Παπαδόπουλος Ελευθερία στις 6 το απόγευμα. Όπως και πέρσι, την εκδήλωση διοργανώνει η ΟΠΑΠ Κύπρου σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και την συμμετοχή των Κυπριακών Ομοσπονδιών Αντισφαίρησης, Χειροσφαίρησης και Πετοσφαίρησης. Η παρουσία ακριβώς αυτών των ομοσπονδιών αποτελεί την μεγάλη φετινή καινοτομία. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης της οδικής συνείδησης και κυκλοφοριακής αγωγής στην Κύπρο. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Το παρόν θα δώσει το νεανικό συγκρότημα Μέλισσες για να διασκεδάσουν τους παρευρισκομένους και να ανεβάσουν το ρυθμό με τη μουσική τους. Επίσης θα πραγματοποιηθούν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως ο αγώνας ανάμεσα στους All Stars, ο αγώνας επίδειξης με συμβολική συμμετοχή αθλητών Special Olympics και αθλητών Ολυμπιακών Αγώνων και διαγωνισμοί τρυπώντων και καρφωμάτων. 5 αθλητές που μας εκπροσώπησαν σε πρόσφατες Ολυμπιάδες, μεταξύ τους και ο Ολυμπιονίκης μας Παύλος Κοντίδης, καλούν τον κόσμο να δώσει το παρόν του και να τιμήσει τον σκοπό στον οποίο είναι αφιερώμενο το PAP All Star Day. Στο τέλος της βραδιάς θα διεξαχθεί κλήρωση για 5 iPad και 5 PlayStation 3.